Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας βλογκάκι. Σας τράβηξα πριν έτσι κάποιες εικόνες από το καφέ που πήγα με την αδερφή μου, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και τώρα γύρισα από το σούπερ μάρκετ και θα κάνουμε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ haul από Lidl. Πάω να τα φτιάξω και τα λέμε από εκεί. Έχω βγάλει κάποια πράγματα, είναι κι άλλα στις τσάντες, αλλά δεν χωρούσαν, έχω βάλει και απέναντι. Πάμε να σας τα δείξω για να τα βάλω και μερικά κατάψυξη που χρειάζονται. Λοιπόν, πήρα μία μεγάλη τεράστια συσκευασία Gouda, αυτή εδώ. Τους ξηρούς καρπούς αυτούς που παίρνουμε, που σας έχω πει είναι πάρα πολύ νόστιμοι. Αυτά τα μίνι σοκοφρετάκια με σοκολάτα γάλακτος και πήρα και αυτά με μαύρη σοκολάτα. Μία χτυπητή. Ένα ψωμί του τόσ, κρυς, αυτή εδώ, το σταρένιο. Δύο σαλάτες Ιταλιάνα, έχω κι άλλες, τώρα δεν ξέρω που είναι. Αυτές οι δύο. Ελίτσες, τις γεμιστές, με κόκκινη πιπεριά, που μου αρέσουν για τις σαλάτες μου. Μία μαγιονέζα light. Ένα κριτικό παξιμάδι κρίθινο, αυτά εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ένα πελτέ ντομάτας. Δύο συσκευασίες με τορτελίνι με τυρί, αυτές εδώ για να φτιάξουμε μια μέρα. Τρεις κρέμες γάλακτος. Ένα καφέ για την εσπρεσιέρα. Ένα τυρί light που αλήφεται στο ψωμί. Μπουκές χαλβά με κακάο και βανίλια. Αυτό βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι σε μικρή συσκευασία και δεν παίρνεις ολόκληρο χαλβά. Λοιπόν, φύλλα δάφνης. Ρεβίθια Θεσσαλίας, ένα αρακά πέλας, αυτός είναι πάρα πολύ νόστιμος, πολύ γλυκός, ένα χυμό ντομάτας, ψωμάκια για μπέργκερ, δύο συσκευασίες τορτίγια, ολικής άλεσης, το έχει προσφορά 1,39, κάπου εκεί, μία συσκευασία μπέικον να υπάρχει για καρμπονάρες ή για πίτσες, αυγουλάκια, έχω και άλλα, αυτά εδώ, τα φιλέτα Αλάσκας, με τυρί και μέντα μάλλον και μυρωδικά, καλαμπόκι, δύο μπισκότα, το ένα είναι με μέλι ολικής και το άλλο είναι με μαύρη σοκολάτα, με βρώμη μάλλον. Ένα γάλα ελαφρύ, ένα χυμό, βιολογικό γάλα μυγδάλου, αυτά τα μωρομάντιλα σεπτόνα τα έχει προσφορά, πιο οικονομικά και από του Lidl. Λοιπόν, αυτά εδώ τα χαρτομάντιλα, τα θέλει κόρη μου. Αυτό εδώ για την κόρη μου, για το δωμάτιό της. Χαρτομάντιλα. Σακουλίτσες μικρές, πανάκια τετόλ, μεγάλη συσκευασία, έχει 60 μέσα. Μία δοντόβουρτσα, για να αλλάξω τη δικιά μου. Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτο. Δύο χλωρίνες, το πάιν. Δύο πακέτα σερβιέτες. Ένα μπρόκολο. Ντοματίνια. Πάω να τα φτιάξω. Και συνεχίζουμε με τα τελευταία. Πήρα κρουασανάκια. Αυτά εδώ τα μανιτάρια, τα πορτομπέλο, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Τυράκι Gouda τριμμένη. Πήρα αυτές τις πογκοπετσέτες. Άλλο ένα μπρόκολο. Καρότα. Άλλη μία δοντόβουρτσα. Πήρα αυτό το lip gloss. Το ξανά έχω, το έχω ξαναπάρει αυτό, είναι πολύ ωραίο. Σόδες που άνοιξε η σακούλα. Η συσκευασία μάλλον. Δημητριακά Kellogg's. Πήρα άλλο ένα τόχο, το είχε προσφορά 5 και κάτι. Μία μαλακτική μαλλιών. Το Ava Perlé για τα πιάτα. Δύο συσκευασίες τοματοχυμούς από 1 ευρώ τον έναν τους είχε. Πήρα αυτή τη μεγάλη συσκευασία Maxi Trat. Είναι διπλάσια από το άλλο που παίρνω με τη σακούλα. Άλλο ένα χυμό ντομάτας. Μία σαλάτα, ντοματίνια, χαρτί υγείας. Ένα μαλακτικό για τα ρούχα, πήρα αυτό, αυτή τη συσκευασία αλάτι για το πλυντήριο πιάτων, άλλο ένα χυμό, μπρεφ για τη λεκάνη, μπανάνες, κρεμμύδια, ψωμί του τόσ, αυτό το παπαδοπούλου, ντομάτες για γεμιστά και νεράκια. Τι λέτε βρε παιδιά, πάμε για κανένα μπάνιο, γιατί έτσι πως πάει ο καιρός μας τρελάνει και μόνο ζέστη έχει. Μόλις μπήκα, έχει κουφόβραση, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τι να πω, δεν είναι καιρός αυτός, δεν είναι φθινόπωρο αυτό, δεν είναι Οκτώβρης αυτός. Τι να πω, τι να πω, τι να πω.
τι μου κάνετε, πώς μου είστε, το βλογκάκι συνεχίζεται από χτες και μπορεί να συνεχιστεί και αύριο, θα είναι τριήμερο. Έχω αρκετές δουλειές να κάνω σήμερα, εχθές δεν έκανα τίποτα, πήγα για καφέ με την αδερφή μου, πήγα στο σούπερ μάρκετ και αυτά. Τίποτα άλλο. Το σπίτι γίνεται ο πανικός. Παντού πράγματα, παντού. Λείπουν όλοι. Πανεπιστήμια, δουλειές. Είναι εξαφανισμένοι όλοι. Είμαι μόνη μου. Και λέω να πάω να μαζευτώ λίγο, να κάνω καμιά δουλίτσα. Γιατί αύριο έχουμε γλέντι πανηγύρι στην περιοχή μας υπηρωτών. Θα πάμε και σε αυτό το πανηγύρι να το επισκεφτούμε. Είναι τα τσίπουρα. Γιατί τέτοια εποχή προφανώς βγάζουν τα τσίπουρα οι πυρώτες. Και γενικότερα όλες οι περιοχές της Ελλάδας που βγαίνουν τα τσίπουρα. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Πάντως έτσι λέγεται τα τσίπουρα και είναι η γιορτή των υπηρετών. Αυτό. Λοιπόν, πρέπει να μαζευτώ σήμερα και αύριο να τελειώσω. Με τη γενική έχω τελειώσει, δεν σας τα έδειξα, δεν έχει νόημα πάλι τα ίδια, να βλέπετε. Και έτσι το μόνο που μου έχει μείνει τώρα από γενική καθαριότητα είναι μπατζούρια τζάμια, πολύ καλά, να αλλάξω τις κουρτίνες μου, που ακόμα δεν τις αλλάζω και να κάνω και το ντουλάκι της κουζίνας όλα μέσα έξω. Αυτά. Συχνά κάνω το ντουλάκι της κουζίνας μου, άρα δεν θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα μπατζούρια, εντάξει, τώρα με τη σκόνη και με όλα αυτά χρειάζεται κάποια δουλίτσα. Εσύ πώς και δεν κελαϊδάς σήμερα. Πώς και δεν κελαϊδάς, για πες μου. Να. Υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη εδώ. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα ξεκινήσω από τον τρίτο όροφο. Δεν θα σας πάρω μαζί μου σε όλα αυτά. Α, το μενού το βραδινό θα έχει παστούρμα καμήλας από Αίγυπτο που μας έχουν φέρει, που σας έχω πει. Μου έδωσε παραγγελία ο σύζυγος να φάμε έτσι μια ομελέτα με αυγά και παστούρμα το βράδυ, με λίγο παστούρμα, όχι φανταστείτε πάρα πολύ. Και θα δω τι άλλο θα φτιάξω, πώς θα το συνοδεύσω. Έχω και κάτι μπιφτέκια που έχουν περισσέψει. Άρα θα φάμε όλα αυτά. Σας κλείνω. Πάω πάνω να μαζέψω ρούχα, να καθαρίσω τον τρίτο όροφο και να συνεχίσω όροφο-όροφο ό,τι κάνω σήμερα, ό,τι προλάβω, αύριο μέρα είναι και συνεχίζω τις δουλειές. Τέλειωσα με τα δωμάτια, ξεσκόνησα, σκούπισα, έκανα τα μπαλκόνια τους, αλλάξα συντόνια, αύριο θα σκουγκαρίσω. Και εδώ το ίδιο, καθάρισα και το μπάνιο. Μυρίζει χλωρίνη. Είμαστε έτοιμοι, καθρέφτης της πεντακάθαρος. Και το δωμάτιο της μικρής έτοιμο. Και το δικό μας έτοιμο, στα σκοτάδια σας πάω. Σκουπίστηκαν πατώματα, τα πάντα όλα. Ο τρίτος σκουπίστηκε και σουγκαρίστηκε και ξεσκονίστηκε. Εδώ μόνο σκούπισμα και ξεσκόνισμα. Έχω κάνει και τα μπαλκόνια κάτω. Εδώ είναι άπλυτα. Έχω βάλει ήδη πλυντήριο. Είναι έτοιμη και η σκάλα σκουπισμένη. Και την έχω φέρει εδώ. Να μαζέψω. Σκοτεινιάζει γρήγορα τώρα. Είναι 7 παρά και είναι λες και είναι 10. Έκοψα και 2 μιλαράκια να φάω ή πίνασα, να πιω και λίγο καφέ, να κάνω διαλυματάκι και να πιάσω να μαζέψω το χάος της κουζίνας και να βάλω να μαγειρέψω έτσι ένα γρήγορο και εύκολο φαγητό. Αυτό που σας είπα με τα αυγά. Κλείνω πάνω αυτό το μιλαράκι μου και θα τα πούμε σε λίγο. Τέλειωσα και την κουζίνα, την έκανα λαμπικό, καλά το κέικ έφυγε, παιδιά, μέσα σε 2 μέρες. Τι να σας πω. Όλα αυτά. Οι δύο σακούλες είναι ανακύκλωση, αυτό είναι σκουπίδια μόνο. Εμείς πετάμε πιο πολύ ανακύκλωση παρά σκουπίδια. Πιστεύω και όλα τα σπίτια γενικότερα που κάνουν ανακύκλωση το έχουν αυτό. Έχω βάλει χλωρίνη εδώ. Έχουν περισσέψει και μπιφτέκια. Θα βγάλω τώρα τον παστούρμα, 2-3 φετούλες με 2 αγουλάκια να τα χτυπήσω, να το κάνω μελέτα. Έχω πάρει και ωραίες ντοματούλες, όπως είχατε δει και στο χολ το χτεσινό. Για γεμιστά, την άλλη εβδομάδα όμως. Αυτά πρέπει να πάνε πάνω. Έχω τελειώσει με σκούπισμα και ξεσκόνισμα. Κουκουβάνια μου, μου αρέσει πάρα πολύ το πρωί. Θα σας δείξω και τη διακόσμηση με το φως της μέρας, γιατί τώρα πρέπει να ανάψω τα φωτάκια, τα λαμπάκια, για να καταλάβετε. Λοιπόν, αν και την έχετε δει φωτισμένη με λαμπάκια και φωτάκια, θα τη δείτε και το πρωί. Θα σας τη δείξω έτσι με το φως της μέρας, να δείτε τι όμορφη που είναι, για μένα τουλάχιστον. Αυτά, λοιπόν, πάω να βγάλω τον παστούρμα από την κατάψυξη, να ξεκινήσω να μαγειρεύω και αφού φάμε θα ετοιμαστούμε να πάμε να πιούμε μια μπερίτσα έτσι να δροσιστούμε, γιατί έχουμε σκάσει, είναι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Θα σας πάρουμε μαζί, το βλογκάκι θα συνεχιστεί και αύριο, άρα θα τα πούμε μετά στη βολτούλα μας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ πριν από λίγο σηκώθηκα, απλώσω κάτι ρούχα, μαζέψα κάτι άλλα, έβαλα ένα πλυντήριο, τα κλασικά που κάνουμε
σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε μέρα με πολλά, τέλος πάντων. Τώρα έφαγα και μια τορτίγια με μπανάνα και φυστικό βούτυρο και τρέχω πάνω να σφουγγαρίσω. Αυτές από δουλειές έκανα σχεδόν τα πάντα, δεν σας άνοιξα γιατί ήθελα να είμαι εκεί, να μην γυρνάω την κάμερα γύρω γύρω. Και πλάκωσα μπαλκόνια, έκανα μπάνια, ξεσκόνησα όλο το σπίτι, έκανα το τρίτο όροφο όλα, σκουπίσματα, σφουγγαρίσματα, τέλος. Σκούπισα όλο το σπίτι, εκτός από εδώ θέλω ακόμα να σκουπίσω και εδώ με την ηλεκτρική. Και θα ξεκινήσω τώρα να μαζέψω τα κρεβάτια πάνω και να σφουγγαρίσω. Και το ίδιο και κάτω. Δεν έχω κάτι άλλο. Τώρα από φαγητό δεν ξέρω τι να φτιάξω καθόλου όμως. Έχει κολλήσει ο εγκέφαλος. Θα δω κάτι γρήγορο γιατί θέλω να ασχοληθώ με το σπίτι. Για να συνεχίσω πάλι την άλλη εβδομάδα τη γενική μου, γιατί έχω ακόμα την κουζίνα, τα ντουλάπια, ψυγεία, φούρνους, τα πάντα. Γενικότερα την κουζίνα και τα μπατζούρια μέσα έξω και θέλω να αλλάξω κουρτίνες πριν χαλάσει ο καιρός και δεν μπορώ να τις στεγνώσω. Αν και τις περισσότερες τις κρεμάω κατευθείαν και έτσι δεν τις σιδερώνω. Αλλά του σαλονιού θέλουν να στεγνώσουν έξω, το μαλλί μου το βλέπετε έτσι, λούστρα και το έχω πιάσει, είναι χάλια. Λοιπόν, και θέλω να στεγνώσουν για να τις σιδερώσω. Δεν θα βάλω τα δύο φύλλα, θα βάλω μόνο το εσωτερικό, το λεπτό φύλλο δηλαδή. Θα το βγάλω έξω όπως έχω αυτές έξω εδώ. Δεν θα βάλω το χοντρό, δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν θέλω καθόλου φέτος. Λοιπόν, αυτά. Άρα, πάω να συμμαζέψω πάνω και να σφουγγαρίσω, να σκουπίσω και μετά θέλω να σας δείξω και λίγο τη διακόσμηση που είναι μέρα τώρα και φαίνεται πιο καλά. Τέλειωσα με πάνω, ξεμπέρδεψα και τώρα έκανα και τη σκάλα εδώ, σκούπισμα, σφουγγάρισμα και αυτό. Τώρα μου έχει μείνει αυτός ο όροφος, αλλά πρώτα θα σας δείξω τη διακόσμηση γιατί στο τέλος θα σκοτεινιάσει. Ο καιρός θα μας τρελάνει, έχει μια έτσι σαν σκόνη, είναι περίεργος ο καιρός και ψιλοσυννεφιά. Άρα θα σας δείξω τη διακόσμηση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει ο ήλιος. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κουζίνα. Αυτά τα διακοσμητικά, τα καδράκια τα είχα. Αυτά πήρα από τα Pepco. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με την κουζίνα μου. Και προτίμησα να τα βάλω εδώ, σε αυτό το ραφάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα λαράφια. Τα γλαστράκια τα είχα. Και αυτά εδώ τα είχα. Τα διακόσμησα έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα βγάλω τα τριαντάφυλλα. Και αυτό εδώ είναι τούλι από μπουμπουνιέρα. Βλέπετε, είναι δύο τούλια εδώ και άλλο ένα εδώ και το έβαλα στο δίσκο. Αυτό που μου πήρε η κόρη μου το έβαλα εδώ, πάνω στον απορροφητήρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα και αυτές ήδη τις πρασινάδες, ταιριάζει με το πορτοκαλί λουδάκι και δένει όλο μαζί. Μου άρεσε. Το τραπεζομάντιλο από Pepco είναι απίθανο. Το runner μάλλον, από Pepco είναι απίθανο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σηκώσαμε το τζάμι και το βάλαμε από κάτω. Μην βλέπετε τώρα το χάος. Αυτό πρέπει να μπει στη θέση του. Εδώ πάνω στο καλοριφέρ έχω βάλει αυτά. Αυτό το έχω πάρει από τα Pepco. Αυτά ήταν από μπουμπουνιέρες που είχαμε πάει σε βάφτιση. Αυτά τα είχαμε, αυτό είναι από Pepco. Και έχω βάλει και εδώ κατά τον ίδιο τρόπο. Έχω κάνει μια μικρή τρύπα και πέρασα από εδώ, από το σιδεράκι αυτό, το τούλι από τη βάφτιση, από το γάμο που είχαμε πάει. Από μπουμπουνιέρα είναι και αυτό δηλαδή, με λίγα λόγια, μην τα μπερδέψω. Και έχω φτιάξει αυτό εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βάλει και αυτό εδώ, το κορδελάκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα όταν ανάψουμε το καλοριφέρ, ίσως του αλλάξω μεριά, καλά θα είναι και Χριστούγεννα με αυτό, ακόμα ζέστη έχει, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αυτός ο δίσκος μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με το σεκρετέρ. Αυτό προϋπήρχε, αυτό είναι αληθινά, αποξηραμένα. Απλά τα κράτησα από μία ανθοδέσμη που μου είχαν φέρει. Αυτό είναι από το Pepco, που μου ταιριάζει με τους χρωματικούς τόνους εδώ. Αυτό εδώ είναι από μπουμπουνιέρα. Ναι. Αυτά. Και πάμε τώρα στο τζάκι να σας δείξω τι έχω κάνει. Λοιπόν, αυτά εδώ τα βάζα είναι από μέλι, από διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, τα έχω πλύνει. Και έβαλα μέσα μικρά κουκουναράκια που τα έχω βάψει αυτά με σπρέι χρυσό. Έχω βάλει από πάνω ένα μεγάλο κουκουνάρι
Που δεν το έχω βάψει, αυτό το είχα βάψει, αλλά δεν είχε βγει καλό. Τέλος πάντων, κορδελίτσες γύρω-γύρω από μπουμπουνιέρες και έχω φτιάξει δεντράκια από κουνάρι. Πώς σας φαίνεται, για πείτε μου. Έχω βάλει τα λαμπάκια, τα φωτάκια, δεν τα είχα και αυτό το είχα. Και το έχω βάλει εδώ στο τζάκι και ανοίγει τα λαμπάκια και φωτίζει πάρα πολύ όμορφα το τζάκι. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι ανάλογο με ποτπουρί. Και αυτά εδώ τα κυροπήγια ήταν ασημένια. Τα είχα κάνει χρυσό με σπρέι, όπως και τα κουκουνάρια. Τα είχα περάσει με το ίδιο σπρέι πριν ξεκινήσω το YouTube. Και μου άρεσε. Εδώ έχω βάλει και την κολοκύθα μέσα. Μπορεί να βάλεις και κεράκι εδώ μέσα, το οτιδήποτε. Αλλά επειδή ήταν μικρούλα η κολοκύθα και ήθελα έτσι να δείξει στο δίσκο, την τοποθέτησε εκεί. Το κεράκι από τα Pepco είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο άρωμα. Και ο δίσκος μου. Εδώ στην καρδούλα από τα τζάμπο που είχα από πέρσι, έβαλα το pot πουρί που πήρα τα Pepco. Η κολοκύθα η περσινή από τα Pepco. Τα κυροπήγια τα είχα. Όπως και είχα όλα αυτά εδώ τα διακοσμητικά. Και τα έβαλα με αυτόν τον τρόπο στο μπουφέ. Στην ουσία αυτή είναι η διακόσμηση που έκανα. Εδώ αυτό δεν είναι κάτι το τρελό. Και αυτά εδώ. Αυτή ήταν η διακόσμηση. Είναι απλή. Έτσι κι αλλιώς τώρα σε κανένα μήνα το πολύ θα στολίσουμε για Χριστούγεννα. Αλλά παιδιά έχει αφόρτη ζέστη. Δεν ξέρω, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και μόνο δεν μου κάνει κέφι για Χριστούγεννα ακόμα. Παρόλο που τα θέλω πάρα πολύ, ο καιρός δεν ενδείκνυται για Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω τις δουλίτσες μου. Το μεσημεριανό τελικά αποφασίστηκε θα είναι ομελέτες. Εγώ θα φάω μια τονοσαλάτα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Έχω σκάσει, δεν μπορώ να φάω, δεν κατεβαίνει τίποτα. Θα φτιάξω και ένα δεύτερο καφεδάκι. Να κάνω τις δουλίτσες μου, να πάω να κάνω ένα μπάνιο γιατί έχω λιώσει. Στην κυριολεξία ούτε γυμναστήριο να πήγαινα. Δεν υπάρχει αυτό που ζω, ούτε γυμναστήριο. Από Δευτέρα βέβαια έχουμε και γυμναστήριο, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, και να πάω να συμμαζέψω, να κάνω τις δουλίτσες μου, να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να πλούσω και ένα πλυντήριο και τέλος. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, σας κλείνω, πάω να κάνω δουλίτσες και θα τα πούμε μετά. Κατέβηκα από πάνω που άπλωσα τα ρούχα, ξάπλωσα καμιά ωρίτσα, δεν μπορώ να πω, ξεράθηκα και τέλειωσα πάνω με τα ρούχα, αύριο πλητεία τώρα η συνέχεια, έχω κάνει δυο ακόμα, έχω βγει πολύ τη δουλειά των αγοριών και κάτι πατάκια, αυτά και σίδερο, πάρα πολύ σίδερο, 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 σίδερο και αυτό έχω. Λοιπόν, θέλω να μαζέψω λίγο την κουζίνα από τα μεσημεριανά, να φτιάξω και ένα καφεδάκι να πιω και σε καμιά ώρα θα πάω να ετοιμαστώ. Θα φτιάξω λίγο το μαλλί εδώ, τη χέτη. Ναι, και να ντυθώ και θα πάμε στα τσίπουρα των πυρωτών. Σας κλείνω, πάμε να μαζέψουμε την κουζίνα και θα τα πούμε σε λίγο.
me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on. I'll never forget your time. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.